Επιστρέφουμε στη σύνδεσή μας στο 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου, εκεί όπου βρίσκεται η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, για να μας μιλήσει για αυτή την ενεργειακή μπασκέτα που έχει πίσω της. Καλησπέρα. Μία μπασκέτα Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Τώρα με ακούτε καλά. Μία μπασκέτα από, όπως είπες και εσύ πριν, τα διαφημιστικά μηνύματα. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να τη δούμε σε πραγματικό μέγεθος σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Γήπεδα τα οποία θα φωτίζονται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, η μπασκέτα, αντί για το κλασικό ταμπλό που θα περίμενε κάποιος, έχει γύρω-γύρω ηλιακά πάνελ, στα οποία δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και την διοχετεύουν στις εγκαταστάσεις που είναι γύρω τους. Όλα αυτά με τη βοήθεια φυσικά του ήλιου. Την ιδέα αυτή την είχαν τα παιδιά, την έφτιαξαν τα παιδιά του 4ου Λυκείου Βόλου μαζί με παιδιά από πόλεις της Γερμανίας και της Τουρκίας στο πρόγραμμα Πράσινοι Ενεργοί Πολίτες. Εμείς θα γνωρίσουμε δύο από τα κορίτσια σήμερα και φυσικά τον διευθυντή τους, τον κύριο Ιωαννίδη, για να δούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα και αυτή η πρωτοβουλία για να γίνουν φυσικά τα παιδιά πράσινοι ενεργοί πολίτες. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είναι πάρα πολύ θετικό για το σχολείο μας ότι μετέχουμε σε δύο προγράμματα τα οποία έχουν οικολογικό περιεχόμενο και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν και τη μαθητική κοινότητα και την κοινότητα των καθηγητών. Να πω ότι στο δεύτερο πρόγραμμα προσπαθούμε να κάνουμε τη συλλογή κάποιου υλικού που αφορά την κυκλική οικονομία και πολύ πιθανόν να δούμε το υλικό αυτό αργότερα να πλαισιώνει σχολικά βιβλία τα οποία θα αφορούν όχι μόνο το δικό μας, τη δικιά μας χώρα, αλλά όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο, το οποίο θα δούμε που θα καταλήξει. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το project, ξεκίνησε όλη η δουλειά να γίνεται αφόσον πέρασε αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή εφεύρεση η οποία αφορά την εναλλακτική ενέργεια, την ενέργεια, όχι την ηλεκτρική ενέργεια πάντως. Τα παιδιά καθίσαν, σκέφτηκαν, είχαμε μία επαφή με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Σαβελίδη, ο οποίος ενεργοποιήθηκε και αυτός και ζήτησε να συζητήσει με τα παιδιά, να κάνει μία μικρή εισήγηση τι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και πραγματικά βρέθηκε αρχικά ότι μία κατασκευή μίας μπασκέτας θα ήταν κάτι πολύ θετικό, πολύ πρωτοποριακό και κατά μία έννοια θα αποτελούσε και μία κοινοτομία όπως και έγινε. Από εκεί και πέρα τα παιδιά δούλεψαν, σκέφτηκαν τον τρόπο, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό. Βέβαια ήταν το θέμα της καινοτομίας που από πριν θα πρέπει, ξέρω εγώ, να προσανατολιστείς, να κάτσεις να σκεφτείς για να την ανακαλύψεις. Για να πάμε και στις μαθήτριες που έχουμε εκεί. Γεια σας και από μένα, κύριε Ιωαννίδη. Πολλά φυσικά. Μπράβο. Είναι η Έφη και η Ιωάννα. Με ποια θέλεις να ξεκινήσουμε, ποια θέλει ίσως να ξεκινήσει. Σ' ακούνε και οι δύο πάντως, Σωτήρη. Ωραία. Έλα, Ιωάννα, αφού δείχνει εσένα η Έφη. Καλησπέρα. Ωραία. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε πετύχει. Ας πούμε, εγώ έχω μια χαζή απορία. Το ταμπλό, το πλαίσιο, δέχεται πολλά χτυπήματα και έντονα χτυπήματα. Θα είναι προστατευμένο ώστε να μην σπάνε τα ηλιακά πάνελς? Ναι, φυσικά θα προσθέσουμε σίγουρα κάτι από πάνω, ώστε ένα να μην υπάρχει πρόβλημα για κάποιο σπάσιμο. Ναι, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην μετάδοση για το φως τη νύχτα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς γεννήθηκε? Από brainstorming, δηλαδή καθίσατε κάτω και πετούσατε ιδέες και κάποια στιγμή πέφτει αυτό στο τραπέζι? Έχει μητέρα, βασικά, έχει πατέρα ιδέα? Ποιος το πρωτοσκέφτηκε? Λοιπόν, όταν είχαμε πάει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μιλήσουμε με τον κύριο Σαβαλίδη, μας είχε κάνει μια εισαγωγή το πώς μπορούμε να βρούμε μια ιδέα και πώς να την αναπτύξουμε. Απλά αρχίσαμε να μιλάμε για τα αθλήματα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά και κάποια στιγμή απλά σκέφτηκα το μπάσκετ και με τη βοήθεια και των άλλων συμμαθητών μου και του κύριου Σαβαλίδη καταλήξαμε σε αυτήν την κατασκευή. Μάλιστα. Εσύ παίζεις μπάσκετ?
Όχι, εγώ δεν παίζω μπάσκετ. Γιατί λες, σκέφτηκα το μπάσκετ, σε βλέπω και ψηλή και έλεγα μήπως παίζεις μπάσκετ, δηλαδή. Όχι. Μίλησε η καρδιά σου εκείνη την ώρα. Ωραιότατα, πάμε και στην Έφη Κυριαζή. Ευχαριστούμε την Ιωάννα Κουτσούκη. Είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής δουλειάς, Έφη, αυτό, γιατί συνήθως οι ομάδες κάνουν καλές δουλειές. Αν είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής δουλειάς. Α, ναι, εννοείται. Ξεκινήσαμε την κατασκευή μαζί και με τα ξένα παιδιά, τα παιδιά του Εράσμους, από την Τουρκία και τη Γερμανία. Και όταν αυτά φύγαμε, συνεχίσαμε μια μικρή ομάδα από το λυκείο μας, μαθητές, για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή. Η μπασκέτ αυτή έχει βγει στο προάβλιο, φαντάζομαι. Έχει αποθηκεύσει με έναν τρόπο, θέλω να πω, στην πράξη το έχετε δοκιμάσει. Δεν είναι μια μακέτα αυτό που βλέπουμε. Όχι, το πάνελ συνδέεται κανονικά με μια μπαταρία και το έχουμε στο προάβλιο και όλο το πρωί μαζεύει ηλιακή ενέργεια με αποτέλεσμα να μπορεί να ανάβει ο προβολέας. Μάλιστα. Έχετε κάνει παρόμοιες κινήσεις και στο παρελθόν? Πιο παλιά... Κάποιες άλλες κατασκευές ίσως θέλετε... Είναι πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά. Και να πω με αφορμή την... Είναι πρώτη φορά. Απλά να πω με αφορμή την εφεύρεση αυτή, τη μικρή αυτή εφεύρεση, δύο πολύ χαρούμενα γεγονότα. Το πρώτο αφορούσε το γεγονός ότι και στην Τουρκία ήταν εδώ ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο μετήχε στο πρόγραμμα του τουρκικού σχολείου και φρόντισε να αναμεταδώσει την είδηση, και πολλά κανάλια στην πόλη του παίξαν τέλος πάντων την είδηση και δείξαν και την μαθήτρια από την Τουρκία, η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη και δήλωσε πάρα πολύ κοντά στα παιδιά για όλο αυτό το οποίο έγινε. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Ιωαννίδη, τα παιδιά θέλουν, ναι. Είναι η αρχή. Με αφορμή δηλαδή. Ήταν να μην γίνει η αρχή. Από εδώ και πέρα θα η ομάδα. Εντάξει, τώρα είναι η λήξη της χρονιάς. Πολύ κοντά. Κατά μία έννοια, ναι. Αλλά στην επόμενη. Θα κάνει και άλλα πράγματα και κυρίως πράγματα που δημιουργούν ένα δέσιμο. Μπράβο, και αναπαράγουν ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ θετικές και πολύ. Με το τουφέκι τις ψάχνουμε εμείς. Έτσι λέμε, τις καλές ειδήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Ιωαννίδη. Και ένα δεύτερο είναι ότι τα παιδιά, ναι, απλά να κλείσω να πω και ένα δεύτερο ευχάριστο, ότι τα παιδιά θέλουν να κατοχυρώσουν αυτή την ευρεσιτεχνία, να περάσουν, ας πούμε, ξέρω, κάποια στιγμή, έτσι, να έχουν, ας πούμε, ξέρω, την πατέντα ως πατέντα του τέταρτου λυκείου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ και εδώ. Δημιουργούν μια καλή πρίκα και για το σχόλιο. Τον κύριο Ιωαννίδη, την Ιωάννα Κουτσούκη, την Έφη Κυριαζή, ευχαριστούμε, την Κωνσταντίνα Φωτοπούλου και τον Θωνάτο Δρύμτζια.